Έλα μακελιά. Τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τσέλι βιέξμορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγέλη, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοετερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Την Κυριακή με τη Real News. Ζήτα, το best seller του Βασίλη Βασιλικού. Το θρυλικό μυθιστόρημα για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε τον κόσμο. Μαζί, Γιάννης Πλούταρχος. Το διπλά πλατινένιο CD, η δύναμη του έρωτα. Τηλεφώνησες ποτέ, απλά με αγνώρισες. Και Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Μόδα ομορφιά συνεντεύξεις. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Από τότε που χώρεσα με την Ελένη της Ακεδίκας στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Μη σκάδρε, όλες ίδιες είναι. Από μένα. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Πανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Τη γυναίκα μου, λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Εγώ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελενίτσα, πάμε. Τώρα όλοι θα βάλουν OTE Double Play και OTE TV. Απόκτησε και εσύ OTE Double Play και OTE TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί στον Ενικό από το Star και από το ενικός.gr και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ απόψε στην εκπομπή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσατε, αλλά ο πληθυντικός εδώ τελειώνει, διότι η εκπομπή αυτή είναι στον Ενικό. Πρόεδρε, καλωσόρισες λοιπόν. Εμένα, αν καμιά φορά μου ξεφύγει, δεν θα το κάνω επίτηδες, είναι από συνήθεια. Έτσι. Και εμένα μου φεύγει, γιατί έχουμε συνηθίσει όλοι στην τηλεόραση. Οπότε μπορεί να σας μιλώ στο πληθυντικό. Εγώ δεν θα το κάνω από αγένειας προς το κόνσεπτ της εκπομπής.
Όταν, από συνήθεια, από όταν, τη όταν θα ακούω πληθυντικό θα ανταποκρίνομαι σε αυτό. 45 ανακριτές εντός εισαγωγικών βρίσκονται εδώ. Καλωσορίζω τους φίλους μας, τους συμπολίτες που είναι εδώ για να θέσουν τα ερωτήματά τους στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεκινήσω θέτοντας ένα-δυο ερωτήματα για να ζεστάνω την ατμόσφαιρα. Γραβάτα. Πότε θα φορέσεις γραβάτα, πρόεδρε? Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος που δεν φοράτε και εσείς γραβάτα, δεν φοράς και εσύ γραβάτα, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα. Αλλά νομίζω ότι εγώ ακόμα και αν ήθελα να φορέσω γραβάτα, διότι σας μιλώ ειλικρινά, δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω επειδή έχω κάποιο κόνσεπτ αμφίεσης, αλλά επειδή έτσι ξεκίνησα και κουβαλάω ένα βάρος μαζί μου. Το βάρος του ότι αν ποτέ φορέσω, ναι, θα θεωρηθεί ότι είναι μια μετατόπιση προς το συμβιβασμό. Συμβολίζει το συμβιβασμό η γραβάτα? Σημειολογική μετατόπιση προς το συμβιβασμό. Όχι. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα θεωρηθεί από μια μεγάλη μερίδα ακόμα και ανθρώπων που με αγαπάνε, ως εκ τούτου είμαι επιφυλακτικός να το κάνω. Επιπλέον δε, ποτέ μου, ξέρετε, πριν ασχοληθώ με τα κοινά, ποτέ μου δεν συνήθιζα να φοράω γραβάτα. Ακόμα και όταν ήμουν αστρατεύσιμος και λευστής στο ναυτικό και τη φορούσα εξ ανάγκης, δεν ήξερα να τη δένω και είχα βρει έναν τρόπο να την έχω μόνιμη, την έβαζα κάθε φορά και την έσφυγε. Όμως λένε πολλοί ότι η γραβάτα μπορεί να συμβολίζει και την πολιτική ενηλικίωση όχι του Τσίπρα, αλλά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μπορεί να συμβολίζει κάποια στιγμή το ότι είναι πλήρως έτοιμος για την εξουσία. Για παράδειγμα, χωρίς γραβάτα σε σύνοδο κορυφής. Χωρίς γραβάτα σε μια συνάντηση με ένα ξένο ηγέτη. Νομίζω πάντως ότι, όσο και αν πιστεύω ότι η σημειολογία της ένδυσης δεν παίζει καθοριστικό ρόλο, εν τούτης πιστεύω ότι εάν στην πρώτη σύνοδο κορυφής άλλαζα την ενδυματολογική μου συνήθεια και πήγαινα με γραβάτα, θα ήταν ένα κακό μήνυμα προς τους εταίρους, οι οποίοι θα καταλάβουν, θα πάρουν ένα μήνυμα εκείνη την ώρα ότι έρχεται αυτός να συμβιβαστεί με τον τρόπο με τον οποίο εμείς συμπεριφερόμαστε. Ακόμα λοιπόν και αν τη φορέσω κάποια στιγμή, δεν θα το κάνω εάν πάνε όλα καλά και γίνουμε κυβέρνηση και βρεθώ εκπροσωπώντας τη χώρα στη Σύνοδο Κορυφής, δεν θα το κάνω εκεί σε καμία περίπτωση. Επί της ουσίας, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να φοράει γραβάτα? Διότι εγώ βλέπω δύο εικόνες. Βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα με το πουκάμισο ανοιχτό, αλλά ακούω κιόλας τις τοποθετήσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό και βρίσκω ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν στρογγυλέψει. Παράδειγμα, ακούω όλο και λιγότερο το «θα σκίσουμε το μνημόνιο και θα το πετάξουμε στα σκουπίδια». Αντιθέτως, ακούω συζητήσεις για επαναδιαπραγμάτευση. Ακούω για επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης. Ακούω, κάποτε λέγατε ότι θα φύγουν και τα δύο μαζί, και το μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση. Στις αρχικές τοποθετήσεις αυτό λέγατε. Να σας απαντήσω με ευθύτητα. Να σου απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκάθαρα σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί η έννοια και η ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με τη συνέχιση του μνημονίου. Έχουμε πλήρη επίγνωση, ακόμα και αν θέλαμε που δεν θέλουμε, ακόμα και αν θέλαμε αυτό θα σήμαινε την πλήρη απαξίωση της πολιτικής και αν θέλετε την υπονόμευση της όποιας προσπάθειας θα θέλουμε για να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική για αυτόν τον τόπο. Θα ήταν πλήγμα στην πολιτική αξιοπιστία αν και εμείς μετά τον κύριο Σαμαρά που είπε «επαναδιαπραγματεύομαι» και στην πραγματικότητα ήρθε να εφαρμόσει ακόμα πιο σκληρά το μνημόνιο, κάναμε μια τέτοια ολική στροφή στην πολιτική μας. Εμείς έχουμε πει, αλλά δεν θα ξεφύγω από την ουσία του ερωτήματός σας, αν συμβιβαζόμαστε, αλλά για να δώσω μια απάντηση ξεκάθαρη σε αυτό, θα σας πω το εξής. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι το μνημόνιο είναι καταστροφικό και έχουμε δικαιωθεί σε αυτό. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε το λάθος και θα ακυρώσουμε το μνημόνιο. Τη Δανειακή Σύμβαση όμως είπαμε θα την επαναδιαπραγματευτούμε. Διότι εάν δεν έχουμε πρόθεση να επαναδιαπραγματευτούμε με τους δανειστές τη Δανειακή Σύμβαση, θα σήμαινε
ότι έχουμε ένα άλλο εύκολο τρόπο να συνεχίσουμε εκτός δανειακής σύμβασης κάποια άλλη δυνατότητα δανεισμού για να καλύψουμε τα δημοσιονομικά και τα χρηματοδοτικά κενά. Δεν έχουμε. Όμως εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Άρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα διεκδικήσουμε να βρεθεί μια βιώσιμη, αξιόπιστη και δίκαιη λύση. Τι είναι αυτό που κάνει πιο αποτελεσματικό το Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ από το Σαμαρά και τη σημερινή κυβέρνηση απέναντι στους εταίρους, απέναντι στους δανειστές? Δηλαδή, γιατί να πιστέψει ο πολίτης ότι κάτι θα αλλάξει, αν εσείς είστε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο τιμόνι της χώρας? Πρώτα και κύριε Χατζηνικολάου, εμείς δεν έχουμε τις δεσμεύσεις που έχουν τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο και έκαναν τις επιλογές που μας οδήγησαν ως εδώ. Δεύτερον, και θα το πω. Αυτό το δεσμεύσεις θέλω να αποκτήσει περιεχόμενο. Οι δεσμεύσεις, ναι, θα μιλήσω με περιεχόμενο. Τι δεσμεύσεις έχει δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση? Καταρχάς, μόνο και μόνο το ότι οι ίδιοι άνθρωποι που μας οδήγησαν στα βράχια σήμερα εμφανίζονται ως ισοτήρες είναι μια υπερβολή την οποία ζούμε τα τρία τελευταία χρόνια. Αλλά επειδή θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, θα σας πω το εξής. Κύριε Χατζηνικολάου, όταν θα βρεθεί κανείς απέναντι στους δανειστές, πρέπει να εξαντλήσει όλα του τα όπλα, όχι στην ευφυΐα. Εγώ δεν θα σας μιλήσω με τη γλώσσα του συναισθήματος, να σας πω ότι εμείς είμαστε πιο δίκαιοι, πιο έντιμοι. Θα σας πω όμως με τη γλώσσα της λογικής. Πρέπει να εξαντλήσει και τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης, έχοντας καθαρά τα χέρια του και μην έχοντας ο απέναντι να τον πιάσει από πουθενά. Αυτοί που μας έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα βαρύ υπονοούμενο για τη σημερινή κυβέρνηση. Όχι, θα σας πω πολύ συγκεκριμένα. Όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση και μετά και ιδίως τα τελευταία χρόνια βαρύνονται για μια σειρά από υποθέσεις, για τη διαχείριση των υποθέσεων αυτών, διαχείριση η οποία οδήγησε σε καταστροφικά αποτελέσματα, διαχείριση την οποία είδαμε ακόμα, αν θέλετε, και στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ πρόσφατα. Δεν θα σας μιλήσω εγώ για παλιές υποθέσεις, για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου που εσείς, η εφημερίδα σας, πρώτη την ανέδειξε όταν ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος, έλεγε στη Βουλή, στις επιτροπές της Βουλής, ότι δεν πρόκειται για τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά για τους αριθμούς των κινητών του τηλεφώνων. Βαρύνονται λοιπόν για τη διαχείριση μια σειρά υποθέσεων, κυρίως όμως βαρύνονται για τη διαχείριση σκανδάλων, όπως ήταν η υπόθεση της Siemens, όπου για πάνω από μια δεκαετία ένα ποσοστό των χρημάτων, των συμβάσεων αυτών πήγαινε στα κομματικά τους ταμεία, στα ταμεία του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, των σημερινών κομμάτων δηλαδή, που είναι στην κυβέρνηση, για την υπόθεση Χριστοφοράκου και φυσικά για την υπόθεση, για την περιβόητη υπόθεση Λαγκάρντ, δηλαδή και άλλων ληστών, των ληστών της φοροδιαφυγής που δεν είχαν την πολιτική βούληση να τις αντιμετωπίσουν. Τώρα λέτε ότι είναι εκβιάσιμη η σημερινή κυβέρνηση. Λέω λοιπόν ότι όταν έχεις απέναντί σου την ηγεσία της Ευρώπης, η οποία η ηγεσία της Ευρώπης γνωρίζει, διότι το ταγκό θέλει δύο, και άρα είχαμε από τη μια μεριά αυτούς οι οποίοι χρηματίζονταν και αυτούς οι οποίοι έδιναν χρήματα, δωροδοκούσαν. Και αυτοί οι οποίοι έδιναν χρήματα ήταν μεγάλες πολυεθνικές γερμανικές εν προκειμένου εταιρείες. Άρα λοιπόν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Προφανώς δεν μπορώ να μιλήσω με ντοκουμέντα, όσα ντοκουμέντα έχω, τα έχω καταθέσει στη Βουλή, αλλά θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι όταν έχει κανείς απέναντί του κάποιον ο οποίος διετέλεσε υπουργός ή ήταν σε κυβερνήσεις που είχαν αυτή τη συμπεριφορά, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να τον φοβερήσει, να τον εκβιάσει. Και θέλω, για να κλείσω αυτό το σημαντικό κεφάλαιο, να πω το εξής. Δεν πιστεύω ότι εμείς είμαστε πιο ικανοί διαπραγματευτές. Πιστεύω όμως ότι εμείς είχαμε από την αρχή έγκυρη και έγκαιρη ανάλυση της κρίσης και έχουμε δικαιωθεί και είμαστε πιο ριζοσπαστικοί, πιο ρηξικέλευτοι. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το μεγάλο ρίσκο. Αυτές οι κυβερνήσεις, αυτά τα κόμματα δεν ήταν έτοιμοι να το κάνουν αυτό. Ήταν έτοιμοι να συμβιβαστούν. Το μεγάλο ρίσκο. Εμείς δεν έχουμε περιθώριο να συμβιβαστούμε. Όταν λέτε το μεγάλο ρίσκο, τι είναι το ρίσκο?
Και ποιος θα το πληρώσει, αν δεν πάει καλά η διαπραγμάτευση. Κύριε Χατζηνικολάου. Διότι η άλλη πλευρά λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική που προτείνει παίζει κορώνα γράμματα. Και ότι είναι λίαν πιθανό να βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο, χωρίς χρηματοδότηση και να το πληρώσουν οι πολίτες. Τα ακούμε 3 χρόνια αυτά και ακούμε και άλλες απειλές και εκβιασμούς. Έχει αποδειχθεί όμως αυτά τα 3 χρόνια ότι όλα όσα έλεγαν ότι θα συμβούν εάν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία συνέβησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και με το μνημόνιο. Οι καταθέσεις εξανεμίζονται, οι δουλειές χάνονται, η ανεργία έχει φτάσει στο 30%, για τους νέους είναι στο 60%. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Χρειάζεται να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Είναι γενναία η απόφαση ενός λαού να εμπιστευτεί μια πολιτική δύναμη που μέχρι προχθές ήταν στο 4%, έχοντας ένα σχέδιο ρήξης, σύγκρουσης. Είναι σχέδιο σύγκρουσης, συγκρουσιακής διαπραγμάτευσης το σχέδιό μας. Είναι γενναία η απόφαση. Όμως πρέπει να δούμε ποιες εναλλακτικές έχουμε. Η άλλη εναλλακτική που έχουμε είναι να παραμείνει η χώρα για πάρα πολλά χρόνια δέσμια, χωρίς εθνική κυριαρχία, χωρίς τη δυνατότητα να μπορεί να ασκεί πολιτική, οικονομική, διότι δεν θα έχει τις τράπεζες στα χέρια της, χωρίς τη δυνατότητα να μπορεί να προσδιορίζει ακόμα και τα ελάχιστα, τα πιο απλά πράγματα, πόσο θα είναι ο ΦΠΑ και αν θα βάζουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης, τη στιγμή που το μέτρο αυτό έχει αποδειχθεί ότι αδειάζει τα ταμεία, δεν τα γεμίζει τα ταμεία. Και δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα ανθρωπιστικό και περιβαλλοντολογικό. Τα πολύ απλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Και δεν θα είμαστε για 1 και 2 χρόνια. Θα είμαστε για πολλά χρόνια σε αυτή τη διαδικασία της άρσης κυριαρχίας. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Είναι γενναία η απόφαση, ναι. Αλλά είναι ρεαλιστική και βιώσιμη η πρόταση που καταθέτουμε εδώ και 3 χρόνια στο τραπέζι. Και ξέρετε, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια εκτός Ελλάδας αρχίζει να αλλάζει το κλίμα και ακόμα και από τους φανατικότερους εχθρούς μας εντός εισαγωγικών, δηλαδή από τους τεχνοκράτες, ακόμα και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπάρχει η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική είναι λάθος και ότι χρειάζεται να πάμε σε ένα γενναίο κούρεμα του χρέους. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση, λέμε ότι χρειάζεται διεθνής διάσκεψη για το χρέος στα πλαίσια αυτής που έγινε στο Λονδίνο το 1953, λέμε ότι χρειάζονται ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη. Λέμε ότι χρειάζεται να σταματήσει η καταστροφική λιτότητα. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Από κάπου να ξεκινήσει στην Ευρώπη. Και πιστεύουμε ότι μπορεί να ξεκινήσει από την Ελλάδα και από μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πρόεδρε, θα μεταφέρω το μικρόφωνο τώρα στους συμπολίτες μας. Μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε, θέλω να πω σε όσους μας παρακολουθούν από το σπίτι ότι μετέχουν και εκείνοι. Μπορούν να στέλνουν τα ερωτήματά τους και στο Twitter, γνωρίζουν τον λογαριασμό μου, τον βλέπουν τώρα στην οθόνη. Μπορούν να τα στέλνουν επίσης στο enikos.gr με ένα απλό mail, ανοίγει σελίδα εκεί τώρα για τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, και μπορούν να τα στέλνουν επίσης με SMS. Ήδη βλέπετε ποια είναι η διαδικασία αυτή στην οθόνη σας. Βλέπετε επίσης και τις χρεώσεις που υπάρχουν. Παράλληλα θα τρέχει και μια ψηφοφορία στη διάρκεια της εκπομπής και το αποτέλεσμα θα το μάθετε στο τέλος της. Θα τρέχει μια ψηφοφορία με το ερώτημα αν οι πολίτες θεωρούν ότι γίνονται παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις στη χώρα ή όχι. Και το αποτέλεσμα τους, κύριε Πρόεδρε, χαμογελάτε, θα το σχολιάσουμε εδώ μαζί στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, διαφημιστικό, 3-4 λεπτών. Επιστρέφοντας αρχίζει να ζωηρεύει η εκπομπή, διότι ρωτούν οι πολίτες. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Χαίρετε γιατί μπήκε στο μήνα της και γεννάει δόσεις. Όλο μα όλο τον Οκτώβριο 24 άτοκες δόσεις σε λευκές συσκευές και κλιματιστικά. Χτύπα τα τώρα άτοκα. Media Markt. Δεν είμαι και χθεσινός.
Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Κελβιέξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Έχει φτάσει μέχρι τα αστέρια. Πολεμάει τη μάστιγα του αιώνα. Δημιουργεί ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την οικονομία του μέλλοντος. Διαμορφώνει τις διατροφικές συνήθειες της Αμερικής. Βρίσκεται ανάμεσα στους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες του κόσμου. Υπάρχουν Έλληνες που ξεχωρίζουν. Υπάρχει και ο τόπος που υποδέχεται αυτούς και τις ιδέες τους. Ο τόπος τους. Το Έλληνες.com και η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Μια περιφέρεια, ένας πλανήτης» στις 19 Οκτωβρίου. Παρακολούθησε το ζωντανά στο Έλληνες.com και στο ενικός.gr. Την Κυριακή με τη Real News. Ζήτα, το best seller του Βασίλη Βασιλικού. Το θρυλικό μυθιστόρημα για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε τον κόσμο. Μαζί, Γιάννης Πλούταρχος. Το διπλά πλατινένιο CD, η δύναμη του έρωτα. Τηλεφώνησες ποτέ, απλά με αγνώρισες. Και Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Μόδα όμορφια συνεντεύξεις. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Από τότε που χώρεσα με την Ελένη της Ακεβίκας στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Μη σκάδρε, όλες ίδιες είναι. Από μένα. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Τη γυναίκα μου. Λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Εγώ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελένητσα, πάμε. Τώρα όλοι θα βάλουν ο Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο TE. Μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά.
Επιστρέφουμε στον Ενικό και στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και αρχίζουν τώρα να θέτουν ερωτήματα οι συμπολίτες μας. Παρακαλώ το όνομα και την ερώτηση. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Λέγομαι Λάμπρου Βασίλης, είμαι Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΤΕ. Σε όσα είπατε πριν από λίγο, θα ήθελα για να με πείσετε, ένα, ότι για αυτούς που είπατε ότι θα πάνε έξω οι πολιτικοί απέναντι στους Ευρωπαίους να διαπραγματευτούν, και κάποιοι θα τους έχουν μιζάρει. Θέλω να σας πω για τον ΟΤΕ, ότι για τα ψηφιακά, με τις μίζες που έχουν πέσει στον ΟΤΕ, ήταν δύο εταιρείες. Η μία ήταν η Siemens και η άλλη ήταν μια εταιρεία εγχώρια. Για αυτή την εταιρεία δεν μιλάει κανείς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Είπατε ότι όλοι αυτοί που μας έφεραν μέχρι σήμερα εδώ δεν μπορούν πραγματικά να διαπραγματευτούν. Και εγώ σας ρωτώ ότι όλοι αυτοί, ιδιαίτερα από το ένα κόμμα που κυβέρνησαν, τα μεγαλύτερα τους συνδικαλιστικά στελέχη και πολιτικά έρχονται στο κόμμα σας. Και το τρίτο μου ερώτημα, μικρό και αυτό, είναι αν πραγματικά ως αρχηγός του δεύτερου κόμματος που διεκδικείτε την εξουσία, πρεσβεύεται ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι εξάρτητος. Και το λέω αυτό, ορμόμενος από στελέχη δικά σας, την ώρα που υπογράψαμε τη συλλογική σύμβαση εργαζόμενοι του ΟΤΕ με την επιχείρησή μας και μειώσαμε τους μισθούς μας 10%, δεχτήκαμε πολύ μεγάλη επίθεση πραγματικά από τα δικά σας στελέχη. Και αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ, οι μισθοί τους, είναι πολύ μεγαλύτεροι ή μεγαλύτεροι από αυτά που πρεσβεύετε εσείς ο ίδιος ως αρχηγός και το κόμμα σας για τους Έλληνες εργαζόμενους. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Εσείς με ποια παράταξη έχετε εκλεγεί? Με τη ΔΑΚΕ. Με τη ΔΑΚΕ. Yeah. Δηλαδή με την παράταξη της, την προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία. Το λέω μέχρι σήμερα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ΔΑΚΕ, και για η ΔΑΚΕ είναι. Θα μας τρελάνε. Ναι, ναι, όχι, όχι. Όχι. Το έχω ξαναπεί πολλές. Ναι. Ο καθένας πρεσβεύει στον χώρο του, ναι, και παίρνει και τις ψήφους. Καθόλου κακό. Δεν το λέω ως κακό. Άλλο ιδεολογικά, άλλο συνδικαλιστικά. Στη ΔΑΚΕ δεν ανήκουν μόνο αυτοί που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Ανήκουν και πολλοί άλλοι στελέχοι. Εντάξει, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε. Τώρα θέσατε τρία ερωτήματα, κύριε Λάμπρου. Στο πρώτο ερώτημα, ποια είναι η εταιρεία που εννοείται, μου διαφεύγει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως... Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Αυτό όμως σε τι... Οι δουλειές των ΟΤΕ στα ψηφιακά ήταν 50% στη Siemens και 50% στην άλλη εταιρεία. Νομίζω ότι πρέπει να το ξέρετε. Εσείς έχετε καλύτερη γνώση, διότι τα ζήσατε από κοντά. Είσαστε συνδικαλιστής στον ΟΤΕ και τα γνωρίζετε. Αλλά παρακαλώ, μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Δεν καταλαβαίνω όμως σε τι αυτό αλλάζει το γεγονός ότι για πάνω από μία δεκαετία η Siemens είχε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα χρηματισμού των κομμάτων που ήταν στην εξουσία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί όχι μονάχα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Και σε αυτές τις χώρες, ορισμένες εκ των οποίων μάλιστα τις θεωρούμε τριτοκοσμικές, στην Ιγυρία για παράδειγμα, έφτασαν στη δικαιοσύνη και κάποιοι καταδικάστηκαν γι' αυτό. Στη χώρα μας όμως, δεν έχει υπάρξει καμία καταδίκη, αλλά η πρώτη πράξη της κυβέρνησης, της κυβέρνησης Παπαδήμου, της πρώτης συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, ήταν να αποκαταστήσει τις σχέσεις του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens. Εδώ όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει κάτι την άποψή μου. Από εκεί και πέρα, όλα είναι ανοιχτά. Δεν ξέρω αν το υπονοούμενο που αφήσατε είναι ότι εμείς έχουμε κάποια ιδιαίτερη σχέση σε επιχειρήσεις. Εάν υπάρξουν στοιχεία, όλοι πρέπει να κριθούν και νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά που έχουν ταλανίσει την πολιτική ζωή του τόπου και την κοινωνική ζωή και ιδίως στις μέρες μας που οδηγούμαστε σε δραματικούς δρόμους από το μνημόνιο, συνάνθρωποι μας αυτοκτονούν, δεν έχουν να ζήσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι και θέμα δικαίωσης και δικαιοσύνης να τεθούν ξανά στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Για όσους και για όποιους. Δεν βάζουμε σε αυτό διαχωριστικές γραμμές ανάλογα με το αν είναι αρεστή σε εμάς ή μη αρεστή σε εμάς. Δεν υπάρχουν αρεστή και μη αρεστή. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημά σας, κοιτάξτε, επειδή το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό, ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα τα διεφθαρμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λάμπρου, εάν έχετε κάποιον να το υποδείξετε, διεφθαρμένο στέλεχος που έχει έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μια γενικολογία και αοριστολογία και σπερμολογία συκοφαντίας, εάν ανοίγεται γενικά και αόριστα, ξέρετε τι είναι. Είναι αυτό που μας οδηγεί τελικά στην απαξίωση της πολιτικής ζωής, στο όλοι οι ίδιοι είναι, δεν βαριέσαι,
και θα ψηφίσουμε για Χρυσή Αυγή. Δεν λέω ότι το κάνετε εσείς, μιλώ γενικά. Εάν λοιπόν γνωρίζετε κάποιο στέλεχος, το οποίο έχει έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, το οποίο βαρύνεται από αποφάσεις που έχουν σχέση με μίζες, με λάδωμα, με ρουσφέτη, με διαπλοκή, θα έλεγα να το πείτε δημόσια και θα είμαστε εμείς οι πρώτοι οι οποίοι θα ζητήσουμε την παρέμβαση της ελληνικής δικαιοσύνης και θα το αποπέμψουμε από τις λίστες μελών του κόμματός μας. Όμως θέλω να σας το πω με πολύ μεγάλη ευθύνη. Εμείς είμαστε ανοιχτοί όχι μόνο στα στελέχη και στα μέλη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βάζουμε διαχωριστικές γραμμές. Κριτήριό μας η εντιμότητα. Κριτήριό μας η ανιδιοτέλεια. Βέβαια, μέσα σε ένα πλήθος μελών που έχουν εισρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ, εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, πραγματικά θα ήθελα να το πείτε και εμείς θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα τους θέσουμε στην δικαιοσύνη. Το τρίτο σκέλος του ερωτήματός σας. Μιλάτε για συμβάσεις, μιλάτε για την ανεξαρτησία. Για την ανεξαρτησία. Εμείς ξέρετε, κύριε Λάμπρου, και θα το ξέρετε αυτό γιατί είστε συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ, από τότε που οι δυνάμεις μας ήταν μικρές και περιορισμένες και στο συνδικαλιστικό κίνημα, είχαμε ως βασική αρχή και αξίωμα την αυτονομία του συνδικαλιστικού χώρου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συνδικαλιστές, είπατε πιο πριν ότι ανήκετε στη ΔΑΚΕ. Εντάξει, για να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο, έχετε κάποιες ιδέες, κάποιες απόψεις. Η ΔΑΚΕ έχει, όπως και η ΠΑΣΚΕ έχει μια σχέση με τον ΠΑΣΟΚ, όπως και η Αυτόνομη Παρέμβαση έχει μια σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως, σας παρακαλώ, έχετε κάνει τρεις ερωτήσεις, μία διευκρινιστική, πρέπει να ρωτήσουν και οι υπόλοιποι. Ακούστε την απάντηση. Η αυτονομία λοιπόν του συνδικαλιστικού κινήματος και των παρατάξεων δεν σημαίνει και ότι μένει έξω η πολιτική, τα πολιτικά πιστεύω και οι πολιτικές πεποιθήσεις μέσα από τις οργανωμένες παρατάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Το όνομά σας και την ερώτηση. Μία ερώτηση παρακαλώ, όχι τρεις ο καθένας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Γιάννης Παντελάκης ονομάζομαι, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει να είναι ένα αντιπολιτευτικό κόμμα του 4%, όπως είπατε και εσείς πριν, και πλέον είναι ένα κόμμα που χτυπάει εξουσία. Άρα λοιπόν η λογική λέει ότι ένα κόμμα που χτυπάει εξουσία έχει και ένα σχέδιο έτοιμο και καλοσχεδιασμένο να τεθεί σε ισχύ από την επομένη. Αυτό φαίνεται πως υπάρχει. Το δηλώνετε εσείς με τις ομιλίες σας, είναι καταγεγραμμένο και στο πρόγραμμα του κόμματος στην επίσημη ιστοσελίδα. Στο ερώτημα, παρακαλώ. Όμως υπάρχει μια. Αυτό που ξεκίνησε και ο κύριος Χατζηνικολάου. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος με την ακύρωση και την επαναδιαπραγμάτευση. Είναι δύο όροι που για εμάς που δεν είμαστε οικονομολόγοι μοιάζουν αντιφατικοί πλήρως. Να μην μπορούν να εφαρμοστούν. Το ερώτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρα σε ποιον από τους δύο δρόμους θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ακύρωση ή στην επαναδιαπραγμάτευση, ποιο το σχέδιο, ποιο το plan B σε περίπτωση εμπλοκής, είτε της ακύρωσης είτε της επαναδιαπραγμάτευσης, για να ξέρει και ο κόσμος τι θα εμπιστευτεί. Είστε υποψήφιος πρωθυπουργός και είμαι υποψήφιος ψηφοφόρος. Και θέλω να ξέρω ακριβώς. Ακύρωση ή επαναδιαπραγμάτευση. Γιατί μου ακούγεται λίγο να τα πω και τα δύο, να ικανοποιήσω και τα δύο κοινά. Αυτό είναι το ερώτημά μου και θα ήθελα ξεκάθαρη απάντηση για να ξέρουμε τι να περιμένουμε και ποιο είναι το plan B και τι μας περιμένει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η ακύρωση με τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων δεν υφίσταται. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παντελάκη, χαίρομαι που το βάζετε αυτό το ερώτημα. Γιατί μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω δύο έννοιες που μοιάζουν να είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά στο βαθμό που αφορούν διαφορετικά πράγματα, δεν είναι διαφορετικές. Είναι άλλο πράγμα η Δανειακή Σύμβαση και είναι άλλο πράγμα το μνημόνιο. Κύριε Παντελάκη, το μνημόνιο, εμείς λέμε ότι όχι απλά θα το ακυρώσει, δεν θα το ακυρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το ακυρώσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Το μνημόνιο, το βράδυ των εκλογών, που ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει πρώτο κόμμα, δεν θα υπάρχει. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά στις Βρυξέλλες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Συνέχεια στην εγκληματική πολιτική της ύφεσης και της λιτότητας δεν πρόκειται να δώσει μια κυβέρνηση που θα ζητήσει την οποία εντολή του ελληνικού λαού, την ψήφο του ελληνικού λαού, ακριβώς για να μας βγάλει από την κρίση. Διότι, ξέρετε, τα νούμερα όλα αποδεικνύουν ότι το φάρμακο που μας έδωσαν για να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια έκανε τον ασθενή χειρότερα
από ό,τι η ίδια η αρχική του ασθένεια. Μπήκαμε στο μνημόνιο με χρέος 120% του ΑΕΠ και έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε χρέος 175% του ΑΕΠ, να έχουμε μια ανεργία που είναι πρωτοφανής για μια χώρα που βρίσκεται μάλιστα σε καιρό ειρήνης. Σας θυμίζω ότι η ανεργία 60% για τους νέους είχε η Αίγυπτος λίγο πριν αρχίσει η Αραβική Άνοιξη. Και το κυριότερο, η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε μια ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους μιας υγειονομικής βόμβας, διότι όταν οι ανασφάλιστοι δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν μιλάω για τους καρκινοπαθείς που δεν μπορούν να πάρουν τις αγωγές τους, τα παιδιά τους που δεν μπορούν να τα εμβολιάσουν, υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν ασθένειες που θα τα κολλήσουν όλα τα παιδιά, γιατί ξέρετε, δεν κοιτάει το εισόδημα ο ιός άμα είναι να διαδοθεί στον πληθυσμό. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα κίνδυνο εκτεταμένης υγειονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτά τα έκανε το μνημόνιο. Δεν τα έκανε η κρίση χρέους που είχαμε πιο πριν. Άρα, νομίζω ότι είναι πια όριμο όχι μόνο σε αυτά που λέμε εμείς και σε αυτά που ακούνε οι συνομιλητές μας και στις Βρυξέλλες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ότι με τη λιτότητα και την ύφεση δεν μπορείς να βγεις από την κρίση. Η διαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης είναι απαραίτητη, διότι ο στόχος μας δεν είναι η Ελλάδα να βγει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να διεκδικήσει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα είναι υποφελής τόσο για την Ελλάδα, όσο όμως και για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και λαών. Και αν θέλετε, αυτό είναι και ένα πλεονέκτημά μας. Εμείς δεν θα βρεθούμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση απέναντι στην κυρία Μέρκελ. Από τη μια μεριά η Ελλάδα και από την άλλη η Γερμανία. Δεν θέλω να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους και συσχετισμούς, αλλά ένα τέτοιο παιχνίδι εγώ θα το έπαιζα στάνταρ άσο για την πλευρά της Γερμανίας. Όχι. Δεν θα είναι Ελλάδα-Γερμανία. Θα είναι η Ελλάδα και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου από τη μια μεριά. Θα σας έλεγα ακόμα και οι λαοί του Βορρά, οι τάξεις εκείνες που δεν υποφελούνται από τα μνημόνια και αυτές τις πολιτικές. Και από την άλλη πλευρά θα είναι η κυρία Μέρκελ, το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, το ευρωπαϊκό και το διεθνές, που έχουν όφελος και κέρδος από τη συνέχιση του μνημονίου. Σε αυτή την πλάστιγγα, εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Στη διαπραγμάτευση αυτή μπορούμε να κερδίσουμε. Plan B, αν δεν πάει καλά. Έχω δηλώσει με απόλυτη ευθυκρισία ότι εμείς δεν θέλουμε, δεν είναι επιδίωξή μας, δεν είναι δική μας θέληση να προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέργειες, αλλά αν αναγκαστούμε να προχωρήσουμε, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να προασπίσουμε την αξιοπρέπεια του λαού μας και την κυριαρχία της πατρίδας μας. Δώστε παρακαλώ το μικρόφωνο στον κύριο πίσω σας. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα. Κεσκίνης Γεώργιος, άνεργος, Έλληνας πολίτης και χριστιανός ορθόδοξος. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά για την πρόσκληση. Προχωρήστε και εσάς γενικότερα, κύριε Χατζηνικολάου, και για αυτή τη νέα μορφή επικοινωνίας. Χάρηκα που χαρακτήρισε ο κύριος Τσίπρας τον εαυτό του αντισυμβατικό και out of the box ό,τι αφορούσε τη γραβάτα. Παρεμπιπτόντως, όταν έγινε ο έλεγχος στην πύλη που ήρθαμε, είχε φτάσει η προσωπική φρουρά του κυρίου Τσίπρα. Και επειδή έχει υποστηρίξει κατά καιρούς, έχει υποστηρίξει κατά καιρούς ότι θέλει να πολεμήσει το πλαίσιο των κανόνων που επικρατούν, θα ήθελα να του πω το εξής. Καταρχήν, ανήκουμε στην ίδια γενιά ηλικιακά και έχετε μία διαφυσβήτητη πρωτιά. Είστε ο πρώτος Έλληνας αρχηγός πολιτικού κόμματος, ελληνικού κόμματος, ο οποίος γεννήθηκε μετά την μεταπολίτευση και είστε ο πρώτος Έλληνας αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο πρώτος Έλληνας πιθανός πρωθυπουργός μετά την μεταπολίτευση. Αυτό που θυμάμαι λοιπόν εγώ για την ηλικιακά, όπως σας είπα, είμαστε κοντά, είναι ότι. Ερώτηση από θα την κάνετε. Μεταπολίτευση εγώ και μετά, επιμένω για τρίτη το φορά. Σχόλιο του θέλω. Το ναι. Σχόλιο του. Αυτό που επικρατούσε προκειμένου να προσελκύσει ψήφους ο καθένας πολιτικός από το 1974 και μετά ήταν το εξής. Στην αρχή υπήρχαν οι ιδεολογικές σημαίες.
τα πιστεύω του καθενός. Είχαν χωριστεί τα καφενεία σε πράσινα και μπλε. Μετά είδαμε κάποιους να προσπαθούν να πείσουν τους Έλληνες ότι κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε να δούμε τι γίνεται εκεί στη Βουλή για να μπορέσουμε να σας πούμε. Μετά πήγαμε στους άλλους. Θα καταλήξω στο ερώτημα. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα καταλήξετε σε μισή ώρα. Όχι, όχι. Περιμένουν να ρωτήσουν άλλοι λοιπόν, 40. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να μας πει ο κ. Τρίπρας το εξής. Σε μία ερώτηση, αύριο θα κληθεί να διακυβερνήσει τη χώρα. Σε μία ερώτηση του κυρίου Θεοδωράκη, σε μία προσωπική συνέντευξη που είχε, την περίπτωση του να υψωθεί ένα τείχος από την Ευρώπη σε αυτή την στάση του, την αντιμνημονιακή, τι θα φοβότανε περισσότερο. Η απάντηση του κυρίου Τσίπρα ήταν η εξής, ότι αυτό που φοβάμαι περισσότερο δεν είναι η Ευρώπη, αλλά οι εσωτερικές δυνάμεις, η λεγόμενη πέμπτη φάλαγγα, οι εγχώριες δυνάμεις. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν θα είχε τη δυνατότητα να καθαρίσει το τοπίο εσωτερικά πρώτα για να μπορέσει να ανοίξει για τα φτερά πανευρωπαϊκά και παγκόσμια για την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να απαντήσω. Ναι. Κύριε Κεσκίνη, η ερώτηση στην οποία αναφέρεστε και η απάντησή μου ήταν λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 2012. Τις δεύτερες εκλογές του 2012. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν και 2 μέρες πριν τις εκλογές. Το κυρίαρχο ερώτημα, λοιπόν, τότε, στα μέσα ενημέρωσης και στον κόσμο που μας παρακολουθούσε, ήταν, γιατί θυμάστε, είχε γίνει μια τρομακτική εκστρατεία, όχι με κέντρο την Ελλάδα, αλλά με κέντρο τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωτοφανές δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, παρά μονάχα όταν στον πόλεμο πετάγανε αεροπλάνα που πετάγανε προκηρύξεις στα ελληνικά, βγήκαν οι Financial Times της Γερμανίας με άρθρο γραμμένο στα ελληνικά και τη φωτογραφία μου «Μην ψηφίσετε το δημαγωγό». Αργότερα μάλιστα μου κάναν την τιμή να με κατατάξουν και στους περισσότερο πιο επικίνδυνους πολιτικούς της Ευρώπης. Το ερώτημα βέβαια πάντα ήταν για ποιους επικίνδυνους. Τότε λοιπόν υπήρχε αυτό το ερώτημα. Πώς θα τα βγάλετε πέρα με τους Ευρωπαίους? Και απάντησα ότι το πρόβλημά μου δεν θα είναι οι Ευρωπαίοι. Διότι, κύριε Κεσκίνη, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, ούτε μια στιγμή δεν πίστεψα ότι υπάρχει πιθανότητα η Ελλάδα να βγει έξω από το ευρώ. Ούτε μια στιγμή δεν πίστεψα ότι θα πάρουν το πιστόλι και θα πυροβολήσουν το πόδι τους. Ότι θα ακροτηριάσουν το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Διότι δεν είναι μονάχα οικονομικό ζήτημα, είναι και γεωπολιτικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίχως την Ελλάδα και την Κύπρο, Ευρωζώνη με μία τρύπα στην εύθραυστη γεωπολιτικά περιοχή της Μεσογείου, είναι μία Ευρωζώνη και μία Ευρώπη αντίστοιχα ασταθής και ανάπηρη. Δεν το πίστεψα ούτε μια στιγμή. Τι φόβους είχα και τους είπα μάλιστα δημόσια. Τον φόβο ότι θα υπάρξουν δυνάμεις στο εσωτερικό της πολιτικής ζωής του τόπου και της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, οι οποίες ενδεχομένως θα αντιδράσουν πληγώνοντας την έθραυστη οικονομία μας. Θα σπεύσουν δηλαδή οι οικονομικές δυνάμεις που θα έχουν συμφέρον να το κάνουν, διότι δεν θέλουν μια κυβέρνηση η οποία θα βάλει μια τάξη και μια δικαιοσύνη στα οικονομικά της χώρας, θα σπεύσουν να αποσύρουν χρήματα από τις τράπεζες. Αυτό φοβόμουν. Και αυτό είπαμε. Το είπα ευθαρσώς εκείνη την εποχή. Το φοβάστε και τώρα ότι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές? Κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι, ξέρετε, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και κακή του μέρα, λέει μια παροιμία. Δεν το φοβάμαι. Και δεν το φοβάμαι κυρίως διότι πλέον η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας θεωρεί ως δεδομένη εξέλιξη, δημοκρατία έχουμε, εναλλάσσονται τα κόμματα. Πριν από ένα χρόνο δεν ήταν δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν από το 4%. Σήμερα είναι ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου. Είναι ένα νέο κόμμα, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών. Έχουμε προχωρήσει και εμείς σε μια διαδικασία, εσείς την ονομάσατε συμβιβασμού, δεν είναι συμβιβασμού, αλλά είναι μια βίαιης ορίμανσης διαδικασία. Και νομίζω ότι ακόμα και αν υπάρξουν τέτοιου είδους κινήσεις δολιοφθοράς, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θα αντιδράσει με αποφασιστικότητα και με ωριμότητα. Η αναφορά στις συνιστώσεις κρατείτε για τη συνέχεια της συζήτησης. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα μάλλον, γιατί είμαστε και ηλικιακά κοντά.
Λέγομαι Παπαρόδου Κώστας, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Έχω και, να το πω έτσι, ασχολούμαι με τα οικονομικά. Και κάτι τέτοιο θα ήθελα να σας ρωτήσω, να σε ρωτήσω και εσένα. Σήμερα για άλλη μια φορά μπήκα στο site το επίσημο του ΣΥΡΙΖΑ για να δω για άλλη μια φορά το πρόγραμμα της οικονομικής, να το πω έτσι, πολιτικής. Στο σημείο το οποίο αφορά το τι θα επαναφέρεται σαν κόμμα, ανέφερε πράγματα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας, το οποίο θα επιστρέψει στο προηγούμενο ύψος του. Είναι η μισθή, ο βασικός μισθός, ο οποίος και αυτός θα επιστρέψει στο προηγούμενο ύψος του, και διάφορα άλλα, τα οποία αφορούν το κομμάτι της επιστροφής σε εποχές πριν το 2009. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι, επειδή έκανα και κάποιες μικρές πράξεις και δεχόμενος αυτό που λέει σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου σας, ο κύριος Κουρλέτης, ότι είναι το πλεόνασμα το οποίο παρουσιάζεται στον νέο προϋπολογισμό, και το οποίο το αποδέχομαι κιόλας, ότι είναι λογιστικό καθαρά, ας δεχτούμε λοιπόν ότι είναι ελληματικός ο προϋπολογισμός. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι το κόστος μόνο που αφορά το επίδομα ανεργίας ανέρχεται στο 1.200.000.000 ευρώ το χρόνο. Μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα προφανώς ανεβάζουν το νούμερο αυτό. Θέλετε να μου πείτε, εκτός από τη φοροδιαφυγή που στα 35 μου χρόνια την ακούω τόσα, και εκτός από την εισφοροδιαφυγή, πού θα βρούμε τα λεφτά αυτά, μια χώρα η οποία δεν παράγει αντικειμενικά ούτε καρφίτσες και παράγει μόνο υπηρεσίες στις οποίες καταναλώνουμε ο ένας με τον άλλον? Ευχαριστώ. Κύριε Παπαρόδου, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Χαίρομαι που μπήκατε στο site του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω εξ αρχής, έχουμε πει λίγα πράγματα και συγκεκριμένα. Δεν είναι αλήθεια ότι τάζουμε γενικά ότι θα τα αλλάξουμε όλα, γιατί δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Έχουμε πει ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό. Ξέρετε ότι αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Πιστεύουμε όμως ότι με μια σειρά παρεμβάσεων θα μπορέσουμε όχι μόνο να το καταφέρουμε, να το υλοποιήσουμε και να το ψηφίσουμε, αυτό θα το κάνουμε. Είναι αδιαπραγμάτευτο, αλλά το θέμα είναι και να υλοποιηθεί το μέτρο, όχι μόνο να ψηφιστεί. Να αντέξουν δηλαδή οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να πάμε ξανά στο 6,51. Όμως αυτό λέμε ότι θα το κάνουμε πρώτον. Ευελπιστώντας, όπως λέει και. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, συνδέεται όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Θα πω λοιπόν. Λέμε ότι θα το κάνουμε και θα αντέξουν επιχειρήσεις. Καταρχήν, για τους εξής λόγους. Πρώτον, το ίδιο το μέτρο από μόνο του, έχουμε την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ που το επιβεβαιώνει, θα έχει αναπτυξιακά αποτελέσματα. Όχι φοβερά, αλλά αναπτυξιακά, ακόμα και από μόνο του. Θα αυξήσει κατά 0,75% του ΑΕΠ την κατανάλωση, διότι αυτοί οι εργαζόμενοι που θα πάρουν τον κατώτατο μισθό θα τον καταναλώσουν, δεν θα τον βάλουν στον παούλο, άρα θα κινηθεί κάπως η αγορά. Και θα έχει κατά 0,5% αύξηση του ΑΕΠ και 7.000 θέσεις εργασίας καινούργιες τον πρώτο χρόνο. Όμως δεν θα το πάρουμε αυτό το μέτρο από μόνο του, θα το συνδυάσουμε με μια σειρά από κίνητρα ευνοϊκά για τις επιχειρήσεις, διότι στόχος μας είναι να σώσουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ένας βασικός άξονας του προγράμματός μας, θα το διαπιστώσατε, είναι αυτό που λέμε νέα συσάχθεια. Δηλαδή, μερική διαγραφή χρεών νοικοκυριών προς τις τράπεζες. Και ιδιαίτερα αυτό που αφορά τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, τα καταναλωτικά δάνεια, αλλά και επιχειρηματικά δάνεια, άρα θα ευνοηθούν και οι επιχειρήσεις από αυτό, διότι με αυτόν τον τρόπο θα σώσουμε και τις τράπεζες, θα τις καταστήσουμε ικανές να επαναλειτουργήσουν, αλλά και τις επιχειρήσεις. Και ταυτόχρονα θα υπάρξουν κίνητρα, ούτως ώστε με χαμηλότερο κόστος ενέργειας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντέξουν αυτή την αύξηση του μισθού που θα έχει αναπτυξιακά αποτελέσματα. Μιλήσατε όμως, δεν θέλω να επεκφύγω, και για την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 461. Δεν ξέρω αν το κόστος είναι ένα δις. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό που λέτε. Αλλά εγώ θα σας αντιστρέψω το ερώτημα. Ξέρετε ότι σήμερα έχουμε 1.400.000 ανέργους. Το ξέρετε, κύριε Παπαρόδου. Από αυτούς το 1.400.000, ξέρετε
πόσοι παίρνουν επίδομα ανεργίας. 140.000. Οι υπόλοιποι πώς θα ζήσουν σε αυτή τη χώρα. Τι θα κάνουν, πώς θα επιβιώσουν. Ξέρετε ότι οι μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί που είναι 50 χρονών, 55 και δεν μπορούν να βρουν τίποτα στην αγορά εργασίας και είναι για χρόνια άνεργοι, παίρνουν 250 ευρώ επίδομα. Δεν ξέρω αν είναι το κόστος αυτό που λέτε. Κρατάω επιφυλάξεις. Ξέρετε, εμείς με τις κοστολογήσεις είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Διότι στις μέρες μας έχει χάσει και η κοστολόγηση το νόημά της. Είδαμε στο Ζάπιο 1, στο Ζάπιο 2, στο Ζάπιο 3, χορτάσαμε κοστολογήσεις. Αυτό που ξέρω εγώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν τρόποι να εξοικονομηθούν πόροι για να στηριχθούν οι αδύναμοι. Παράδειγμα, είδαμε προχθές πόσοι ελεγχθήκανε από την υπόθεση των εμβασμάτων στο εξωτερικό. Ελεγχθήκανε μονάχα 2 από τις 50.000 υποθέσεις. Είδαμε πόσες offshore εταιρείες ελεγχθήκανε. Τα είπε ο κύριος Τουρνάρας απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση μάλιστα του κύριου Κακλαμάνη. Ο κύριος Σούρλας δεν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όμως είναι ένα έγκριτος στέλεχος της συντηρητικής παράταξης, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Στις δικές του εκθέσεις λέει ότι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ θα μπορούσε να εξοικονομήσει η κυβέρνηση, αν είχε την πολιτική βούληση να πατάξει το λαθρεμπόριο καυσίμων. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες, πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση, να βρεθούν πόροι για να στηριχθούν οι αδύναμοι αυτής της κοινωνίας. Και οι άνεργοι είναι οι αδύναμοι της κοινωνίας μας. Καταρχήν, δεν αμφισβητεί κανένας το ότι οι άνεργοι είναι οι αδύναμοι. Άλλη υπάρχει. Υπάρχει. Επ' αυτού. Πόσο είναι σε ποιο χρονικό διάστημα από την ημέρα που θα αναλάβετε τη διακυβέρνηση, τόσο το επίδομα ανεργίας όσο και ο κατώτατος μισθός, που όλοι έχουμε πληγεί από αυτό, θα επιστρέψει στα μεγέθη τα οποία αναφέρατε? Είναι πολιτική μας δέσμευση ότι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η προστασία των αδυνάμων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Εμείς θα διαπραγματευτούμε τη Δανειακή Σύμβαση, αμέσως όμως θα προχωρήσουμε σε μέτρα τα οποία θα επαναφέρουν το εργασιακό πλαίσιο, τους εργασιακούς νόμους, τη μετενέργεια και όλα αυτά, τις συλλογικές συμβάσεις σε αυτό που είχαμε πριν και το κατώτατο μισθό σε αυτό που είχαμε πριν. Είναι βασικό στοιχείο του πολιτικού μας προγράμματος. Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Κωστής Λιμπουρίδης και είμαι οικονομικός σύμβουλος. Είμαι και εγώ συνομήλικος του κ. Τσίπρα, έχουμε την ίδια ηλικία. Και θα περίμενα από έναν πολιτικό της γενιάς μου, ας πούμε, και το κόμμα που εκπροσωπεί, να υιοθετεί τα συμφέροντα μιας νέας γενιάς, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κληθεί να πληρώσει και τη δική της σύνταξη και τη συντάξη των προηγουμένων. Θέλω να πω με αυτό ότι βλέπουμε ότι σήμερα κάποιος που παίρνει 700 ευρώ, αν κάποιος παίρνει 700 ευρώ στην τσέπη του, άλλα 400 ευρώ πάνε στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή σε μια μαύρη τρύπα, χωρίς να του εγγυάται κανείς το πότε θα πάρει σύνταξη και το τι ύψος θα έχει αυτή. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι 1 δισεκατομμύριο από τον κρατικό προϋπολογισμό πάει στα ευγενή ταμεία και ενισχύει συντάξεις της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. ΔΕΗ 600 εκατομμύρια, ΟΤΕ 400 εκατομμύρια. Και είναι ποσά τα οποία παρά το μνημόνιο και παρά τη λιτότητα δεν έχουν μειωθεί. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που επικαλείται την κοινωνική δικαιοσύνη θεωρεί ότι ένα τέτοιο σύστημα είναι κοινωνικά δίκαιο. Εμείς με τους φόρους μας να επιδοτούμε συντάξεις 50 της ΔΕΗ, οι οποίες κυμαίνονται σε ύψη εξωφρενικά, δηλαδή και 2.500 ευρώ το μήνα. Τα ερωτήματά μου λοιπόν είναι τρία και είναι πολύ σύντομα, μπορούν να απαντηθούν μονολεκτικά. Πρώτον, είναι αυτό κοινωνικό αδίκιο και τι θα πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξει? Δεύτερον, θα υιοθετούσατε ένα κεφαλοποιητικό σύστημα, δηλαδή κάποιο σύστημα που βασίζεται στις εισφορές των εργαζομένων για να πάρουν την προσωπική τους σύνταξη όπως γίνεται στις ΗΠΑ, ή θα ζητούσατε να παραμείνουμε σε αυτό το αναδιανεμητικό σύστημα το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει καταρρεύσει? Και τρίτη γενική ερώτηση που επίσης απαντάτε μονολεκτικά. Δύο πρώτα είναι ίδια. Ναι, είναι σχετικά. Ναι. Ναι. Το τρίτο και τελευταίο, το οποίο επίσης απαντάτε μονολεκτικά, θα ήθελα να μου πείτε, σαν ΣΥΡΙΖΑ, ποιο κράτος θα είχατε σαν μοντέλο. Να μου πείτε δηλαδή ότι θα ήθελα να γίνουμε σαν τη Σουηδία ή θα ήθελα να γίνουμε σαν την Κούβα. Θα ήθελα μία χώρα να μου πείτε. Ωραίο είναι αυτό το ερώτημα. Κύριε Λιμπουρίδη. Ο κύριος Λιμπουρίδης θυμάται ανάλογες δηλώσεις πολιτικών αρχηγών από το παρελθόν. Έχουμε γίνει Δανία του Νότου, έχουμε γίνει Σουηδία παλιότερα. Ναι.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι είμαστε τελικά μια περίπτωση ξεχωριστή και ότι στην Ελλάδα εφαρμόζεται ένα παγκόσμιο πείραμα. Ένα παγκόσμιο νεοφιλελεύθερο πείραμα. Θα πάει κι αλλού, ήδη πηγαίνει κι αλλού. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε σήμερα να πούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει Σουηδία, πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, Δανία. Μακάρι όμως να μπορούσαμε να γίνουμε σαν αυτές τις χώρες, δεν το λέω αρνητικά. Θέλω να σας πω, να απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας, να πω ότι διαφωνώ μαζί σας. Πιστεύω ότι δεν είναι ζήτημα διαπάλης γενεών. Πιστεύω ότι υπήρχαν βεβαίως στο παρελθόν ταμεία τα οποία είχαν προνόμια και αυτό ήταν εξαιρετικά αρνητικό φαινόμενο. Σήμερα δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει. Το μνημόνιο τα ισοπαίδωσε όλα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Αλλά διαφωνώ κάθετα με τη λογική που λέει ότι κοίταξε να δεις, εάν στη ζωή σου καταφέρεις και βρεις μια καλή δουλειά, θα πάρεις σύνταξη. Αν δεν καταφέρεις και είσαι άνεργος, δεν θα πάρεις ποτέ. Πιστεύω ότι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι ο βασικός πυλώνας μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης για την οικονομία. Δεν έχει δείξει αποτελέσματα αυτή η αντίληψη για την οικονομία και εκεί όπου εφαρμόστηκε. Αντιθέτως, το αναδυναμητικό σύστημα, με χώρες όμως και με κοινωνίες, μιας και με είπατε πριν με ποιες χώρες θες να συγκρίνεις, για παράδειγμα οι χώρες του Βορρά, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, έχουν ένα πολύ ισχυρό αναδυναμητικό σύστημα που προστατεύει τις επόμενες γενιές και τις σημερινές γενιές και εξασφαλίζει το μέλλον και την προοπτική των κοινωνιών. Δεν πιστεύω λοιπόν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, πιστεύω στον αναδυναμητικό σύστημα και πιστεύω ότι είναι στοιχείο του πολιτισμού μιας χώρας να εξασφαλίζει τους ανθρώπους όταν θα βρεθούν εκτός εργασίας λόγω ηλικίας να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να έχουν όχι μια σύνταξη πείνας, αλλά μια σύνταξη που θα μπορούν να παίρνουν ένα χαρτζιλίκι στα, να δίνουν ένα χαρτζιλίκι στα εγγόνια τους. Άρα, δεν ξέρω, θέλετε να... Νομίζω υπεκφύγατε ναι. Και στα δύο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να μου πείτε μία. Απάντησα. Θα ήθελα, δεν συμφωνώ μαζί. Θα ήθελα να μου πείτε μία χώρα, έστω και αν δεν μπορούμε να γίνουμε έτσι. Αλλά θέλω να μου πείτε μία χώρα. Η Νορβηγία έχει ένα εξαιρετικό αναδυναμητικό σύστημα. Η Σουηδία επίσης. Και το δεύτερο. Στα ασφαλιστικά, σωστό. Μάλιστα. Και για τα ασφαλιστικά, επειδή... το 1 δισεκατομμύριο είναι ένας αριθμός που υπάρχει. Δηλαδή, στον προϋπολογισμό που καλείστε να ψηφίσετε, 1 δισεκατομμύριο πάει στα ταμεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα προνόμια. Υπάρχουν τα προνόμια. Και μάλιστα... ζητάω να μου πείτε αν θέλετε να διατηρηθούν ή αν το θεωρείτε κοινωνικά δίκαιο δεν να διατηρηθούν. Δεν γνωρίζω να υπάρχουν σήμερα συντάξεις σαν αυτές που είπατε. Βεβαίως πηγαίνουν από τον προϋπολογισμό και μάλιστα είναι μνημονιακή δέσμευση να μειωθούν στο ελάχιστο τα χρήματα που θα πηγαίνουν από τον προϋπολογισμό στα ασφαλιστικά ταμεία. Και το ασφαλιστικό, αν θέλετε, είναι η βραδιφλεγής βόμβα πάνω στην οποία κάθονται όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες που σήμερα έχουν την αίσθηση ότι έχουν αποφύγει την κρίση. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Τσαβαλιάς Λάμπρος, φοιτητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Καταρχήν, να σας καλησπερίσω. Και κατά δεύτερον, να σας πω ότι κράτησα χαρακτηριστικά κάποιες φράσεις σας από την αρχή. Είπατε αρχικά τα όπλα πάνω στο τραπέζι. Είπατε στη συνέχεια πάμε σε σύγκρουση. Είπατε μετά οι τράπεζες δεν ξέρουμε αν θα παραμείνουν στα χέρια μας. Και σε μια ερώτηση προηγουμένως είπατε δεν θα διστάσουμε να κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είτε οι τράπεζες εθνικοποιηθούν είτε παραμείνουν ιδιωτικές, θα χρειάζονται πάντα την παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επομένως, σε περίπτωση που σας απειλήσουν, που ζητήσουν επιπλέον μέτρα ή οτιδήποτε, και εσείς προβείτε σε κάποια μονομερή ενέργεια, εσείς σαν πρόεδρος και από εκεί και πέρα και το ίδιο σας το κόμμα. Έχετε σκεφτεί ότι είναι πολύ πιθανό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να σταματήσει τη χρηματοδότηση στις ελληνικές τράπεζες? Μπορείτε να μας περιγράψετε ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο? Και τι θα γίνει με τις καταθέσεις που έχει ο κόσμος? Είναι ο κόπος τόσων χρόνων. Και είναι ρεαλιστικό αυτό που σας ρωτάω, γιατί έχουμε δει και την περίπτωση της Κύπρου. Που μετά από μια... εκεί τι έγινε, κύριε Σαβαλιά? Που μετά από μια βδομάδα. Ποιοι βάλαν χέρι στις καταθέσεις? Μήπως οι αριστεροί βάλαν χέρι στις καταθέσεις? Χέρι αριστεροί. Μήπως έβαλαν χέρι στις καταθέσεις αυτοί που σήμερα παρουσιάζονται ως σωτήρες μας, θέλοντας να μας δώσουν νέα δάνεια και ξανά νέα δάνεια?
Πολύ πιθανόν έτσι έγινε. Γεγονός. Το θέμα όμως ποιο είναι. Ότι σε μια εβδομάδα τους είπαν από Δευτέρα οι τράπεζες δεν θα ανοίξουν. Επομένως, εάν θέλετε να διατηρήσετε τις καταθέσεις σας, ό,τι κόψαν τέλος πάντων να παίρνουν. Κόψαν τις κυπριακές τράπεζες. Την κόψανε έστω και για μισή ώρα τη ρευστότητα. Εσείς είστε σίγουρος δηλαδή ότι κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν θα γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο σε καμία χώρα της Ευρωζώνης, γιατί την επόμενη μέρα θα καταρρεύσει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Και το κόστος από μια τέτοια εξέλιξη θα είναι δυσβάστακτο για αυτούς που σήμερα μας εκβιάζουν. Θα είναι δυσανάλογο από το κόστος που θα υπομισθούμε και εμείς φυσικά, διότι ξέρετε, εμείς δεν λέμε. Προφανώς οι τράπεζες πρέπει να σωθούν. Να σωθούν οι καταθέσεις, όχι οι τραπεζίτες όμως. Οι καταθέσεις, σίγουρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής παράδοξο σε αυτή τη χώρα. Άλλος να πληρώνει και άλλος να κερνάει. Εσείς και εμείς, όλοι μας, και οι επόμενες γενιές θα πληρώσουμε τα 50 δισεκατομμύρια της ανακεφαλαιοποίησης, αλλά κουμάντο στις τράπεζες κάνουν ακόμα αυτοί που τις χρεοκοπήσανε. Το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ είναι εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με βάση τον νόμο, αλλά διοικείται από την Τρόικα. Εμείς λέμε ένα απλό πράγμα. Ότι μία από τις πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις θα είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, ώστε το ελληνικό δημόσιο, εφόσον πληρώνει, αν έρθει αύριο ο κύριος Άσμουνσεν, που είναι και συμπαθής, είναι και κοντά στην ηλικία μας και μας πει, ξέρετε, αφού έχουμε εμείς τη διοίκηση, να σας βάλουμε εμείς τα λεφτά. Τότε να το συζητήσουμε. Εφόσον όμως τα πληρώνω εγώ και εσείς, κύριε Τσαβαλιά, θα πρέπει εγώ και εσείς, δηλαδή η εκλεγμένη μας κυβέρνηση, όποια είναι, να έχει αποφασιστικό ρόλο στη διοίκηση των τραπεζών. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Απλώς σας διακόπτω ένα λεπτό. Θέλω να πω, σε περίπτωση που αυτό το σενάριο συμβεί, υπάρχει σχέδιο για τη λειτουργία την επόμενη μέρα. Αυτό θέλω να ξέρω. Και φαντάζομαι ότι θέλουν να το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Κύριε Τσαβαλιά, έχετε δίκιο να επιμένετε, διότι στην προηγούμενη αποστροφή του λόγου μου δεν έγινε απόλυτα κατανοητό τι εννοούμε μονομερείς ενέργειες. Ποια είναι η μονομερείς ενέργεια? Είναι μονομερείς ενέργεια να πάει μια εκλεγμένη κυβέρνηση στο ελληνικό κοινοβούλιο και να ψηφίσει ένα νόμο? Για όνομα του Θεού. Τι θα πει αυτό? Είμαστε χώρα κυρίαρχη. Μπορούμε να ψηφίσουμε ένα νόμο. Η εκλεγμένη κυβέρνηση, μάλλον οι εκλεγμένοι μας βουλευτές. Είμαστε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ άκουσα σήμερα τον κύριο Αθανασίου, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, να μεταδίδει από τις Βρυξέλλες ότι ο κύριος Άσμουνσεν κούνησε το χέρι και είπε να πάτε να τα βρείτε με την Τρόικα στην ελληνική κυβέρνηση. Άκουσα ότι ο κύριος Στουρνάρας βγήκε από το Eurogroup με την οδηγία, να το πω πιο κομψά, με την προτροπή πήγαινε να τα βρεις με την Τρόικα. Αλλά θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Έχω την αίσθηση ότι δεν θέλει και πολλά ο κύριος Στουρνάρας για να ακολουθήσει αυτή την προτροπή. Από μόνος του νομίζω ότι έχει αυτή την αντίληψη. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι... Πάντως δεν μοιάζει να είμαστε κυρίαρχο κράτος σε αυτή τη φάση. Κράτος, εάν δεν είμαστε κυρίαρχη χώρα, τότε πρέπει να θέσουμε όλη τη συζήτηση σε τελείως διαφορετική βάση. Εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι. Και καλώ όλους μας και τον κύριο Σαμαρά να μην το αποδεχτεί αυτό. Και στο κάτω-κάτω δεν ερωτήθηκε κανείς, δεν ερωτήθηκε ο ελληνικός λαός, εάν επρόκειτο να άρουμε την κυριαρχία μας ως χώρα και να την παραδώσουμε, να παραδώσουμε τα κλειδιά και το ταμείο και τη δημόσια περιουσία και τη διοίκηση της χώρας στις Βρυξέλλες. Κάποιοι λένε όμως ότι στο βαθμό που είμαστε χρεωμένοι, μέσα στο ευρώ δεν πρόκειται να ανακτήσουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε και να χαράζουμε την πολιτική μας μόνοι μας. Έλεγα λοιπόν και πριν ότι οι μονομερείς ενέργειες κατά τη δική μας εκτίμηση δεν έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα του ελληνικού κοινοβουλίου να ψηφίζει νόμους, αλλά έχουν να κάνουν με το ότι αν σε μια περίοδο σκληρής διαπραγμάτευσης υπάρξουν απειλές από τη μία πλευρά ή διακοπή η χρηματοδότηση, όχι των τραπεζών, αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά διακοπούν τα χρηματοδοτικά πακέτα, που και αυτό πιστεύω ότι θα είναι στην ίστατη, στην τελευταία δυνατή εκδοχή, διότι σας θυμίζω ότι αυτό ήταν το ερώτημα των εκλογών του Ιούνιου του 2012, ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρουμε τη δόση στο τέλος του Ιούνιου. Και πότε την πήρε ο κύριος Σαμαράς τη δόση? Την πήρε Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Άντεξε 6 μήνες. Δεν κατέρευσε κανένας. Αλλά λέω λοιπόν ότι σε αυτή την έσχατη περίπτωση το δικό μας όπλο είναι να σταματήσουμε να αποπληρώνουμε
τους τόκους για να μπορέσει να ζήσει η ελληνική κοινωνία. Για να μπορέσουν να στηριχτούν τα νοσοκομεία και να μπορέσουν οι ασθενείς να έχουν περίθαλψη. Να μπορέσουμε να ταΐζουμε τα παιδιά που πηγαίνουν και λιποθυμάνε στο σχολείο. Διάβαζα την έκθεση της UNICEF και είναι συγκλονιστικό αυτό, διότι πλέον οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα έχουν δραστηριότητα στην Αφρική και στην Ελλάδα. Ότι 600.000 παιδιά και βρέφη στη χώρα μας υποσιτίζονται, αυτό είναι συγκλονιστικό. Δεν μπορεί αυτό να μην το αναφέρει κανείς όταν πηγαίνει στις συνόδους κορυφής, όταν έχει απέναντι τους εκπροσώπους της Τρόικα, και αυτό είναι αποτέλεσμα των δικών τους επιλογών σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα ότι όλα αυτά είναι καλά, κάνετε και τα ρωτάτε. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί η χώρα μας εκτός ευρωζώνης? Εγώ λοιπόν σας λέω ότι καλά κάνετε και τα ρωτάτε όλα αυτά. Είναι σενάρια τα οποία πρέπει όλοι μας, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα εξόδου από το μνημόνιο, ακόμα και η κυβέρνηση, διότι κυβέρνηση που είναι μνημονιακή. Διότι ένα ατύχημα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαδικασία εκτροχιασμού θα μπορούσε να συμβεί. Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο σε τέτοια περίπτωση? Υπάρχει δυνατότητα χειρισμού? Θα πρέπει όλοι μας να έχουμε καταστρώσει ένα τέτοιο σχέδιο. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά τα σενάρια, τα ακραία σενάρια, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα τα δούμε, και ευτυχώς δεν θα τα δούμε ποτέ. Και γιατί δεν θα τα δούμε? Διότι δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, μα κανένας, που να μην θέλει να υπάρξει τελικά μια συμβιβαστική λύση. Μάλιστα. Που θα διακινδυνεύσει να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Έρχομαι από αυτή την πλευρά. Ελάτε, το όνομά σας και γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Καρδάρας Ιωάννης ονομάζομαι. Είμαι φοιτητής στο Καποδιστριακό. Όπως και εσείς θα γνωρίζετε, το Καποδιστριακό τελεί υποκατάληψη με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε διασημότητα 1.600 διοικητικούς υπαλλήλους. Βέβαια, δεν είναι αυτό που θέλω να ρωτήσω. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι έχετε να προτείνετε για τους νέους που θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Ουσιαστικά το παραδεχτήκατε και ο ίδιος ότι το ποσοστό της ανεργίας είναι στη νεολαία, είναι στο 60%. Τι έχετε να πείτε στους νέους οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό, τι προοπτικές έχουν να μιλώ, δηλαδή πώς θα, άμα γίνεται κυβέρνηση, πώς θα μπορέσετε να τους πείσετε? Ευχαριστώ. Να τους πείσει να μείνουν στη χώρα. Και Καρδαρά, αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Έχουμε μια απίστευτη διαρροή του πιο σημαντικού δυναμικού της ελληνικής κοινωνίας, των νέων επιστημόνων. 250.000 έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι εύκολο, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν είναι εύκολο να πείσω τους συνομιλικούς σας να μείνουν σε αυτή τη χώρα. Πιστεύω όμως ότι ο εθνικός μας στόχος θα πρέπει να είναι από εδώ και στο εξής, να ξανακερδίσουμε την εργασία και να ξανακερδίσουμε τη δυνατότητα οι νέοι άνθρωποι να βρουν δουλειές αξιοπρέπειας και κυρίως να στρέψουμε μέσα από συντονισμένες προσπάθειες παραγωγικής ανασυγκρότησης το βάρος μας στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στην παιδεία. Και είναι συγκλονιστικό να βλέπουμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε 0,6% του ΑΕΠ, ενός διαρκώς συρρυκνούμενου ΑΕΠ για την έρευνα, που κλείνουν τα ερευνητικά ιστιτούτα, που διαλύουμε τα πανεπιστήμια, λες και υπάρχει κάποιο μένος απέναντι στους ανθρώπους της γνώσης, και μάλιστα βλέπουμε μεγάλη λύπη να τους διαπομπεύουν και κάποια μέσα ενημέρωσης, τους πριτάνεις, τους καθηγητές που διεκδικούν, να κρατηθούν όρθια τα πανεπιστήμια μέσα σε πολύ δύσκολες στιγμές. 1.600 διοικητικοί υπάλληλοι λιγότεροι σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εγώ, ξέρετε, είμαι απόφυτος ενός ελληνικού πανεπιστήμιου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχασα το στοίχημα κιόλας που είχα βάλει με τον κύριο Χατζηνικολάου στην επόμενη εκπομπή. Είχαμε βάλει στοίχημα ότι δεν θα μιλήσει χωρίς μικρόφωνο. Και του είπα ότι τη στιγμή που θα θέσει το ερώτημά του και θα είναι ξαναμένος να πάρει απάντηση, θα το ξεχάσει το μικρόφωνο. Λοιπόν, έχεις μπει blacklist για ένα χρόνο στην εκπομπή. Όπως ξέρετε, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο είναι
από το πιο, το πιο παλιό πανεπιστήμιο από την δημιουργία του νέου ΣΥΣΑ του ελληνικού κράτους από το 1832. Και ουσιαστικά τώρα έχει μπει μια φάση στην έρευνα, διακοπή στην έρευνα. Τώρα θέλουν, εκτός από την απόλυση των διοικητικών υπαλλήλων, θέλουν να επιβάλλουν δίδακτρα. Ουσιαστικά αυτό είναι τραγικό για χιλιάδες οικογένειες φοιτητών, όχι μόνο στο Καποδιστριακό, αλλά σε όλα τα πανεπιστήμια στη χώρα και ειδικά για αυτούς που είναι από την επαρχία. Κλείνουν φοιτητικές εστίες, κλείνουν τα εστιατόρια στις σχολές. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μερικοί τα αγνοούν και τα θεωρούν δευτερεύουσης σημασίας. Ουσιαστικά αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Ουσιαστικά, όταν θα βγείτε στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει ώστε να καταπολεμήσει το πρόβλημα της εκπαιδευτικής κρίσης, δηλαδή να μπορέσει να διαμορφώσει το πανεπιστήμιο, να το κάνει καλύτερο, έτσι ώστε να γίνει ανταγωνιστικό και στο εξωτερικό, όπως είναι βέβαια και το Καποδιστριακό. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Δεν είμαστε Χάρι Πότερ για να αλλάξουμε τα πράγματα του μια μέρα στην άλλη. Όμως μπορούμε άμεσα να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα, δεν ακουμπάει σε καμία λογική, να απολύονται 1.600 διοικητικοί υπάλληλοι από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι αδιανόητο να κρατάμε τόσο χαμηλά τις δημόσιες δαπάνες για την έρευνα και για την εκπαίδευση. Και ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι και αδιανόητο να μην καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν πρόκειται απλά για μια δημοσιονομικού χαρακτήρα ή οικονομικού χαρακτήρα επιλογή, αλλά για το βασικό πυρήνα του πολιτισμού μας. Διότι τα ελληνικά πανεπιστήμια υπήρξαν, άντεξαν, μεγαλούργησαν και σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Ακόμα και όταν η χώρα βρισκόταν σε υποκατοχή ή όταν είχαμε δικτατορία ή όταν περάσαμε και περάσαμε πολλές δύσκολες στιγμές αυτή τη χώρα, τα δημόσια πανεπιστήμια κράτησαν, ήταν ζωντανά. Παρήγαγαν και έβγαλαν λαμπρούς επιστήμονες και είχαν εξαιρετική φήμη. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει αρνητική φήμη. Και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, είστε απόφοιτος ενός ελληνικού πανεπιστήμιου και εγώ, και πρέπει να τιμήσουμε το πανεπιστήμιο και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, διότι οδηγούμαστε σε μια πολιτισμική γενοκτονία στη χώρα αν συνεχιστεί αυτό. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη και την νομιμότητα σε σχέση με αυτές τις 1.600 απολύσεις διοικητικών υπαλλήλων. Και δευτερευόντως, να αυξήσουμε ποσοστιαία. Θα τους επαναπροσλάβετε δηλαδή. Μα πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν έχει λήξει ακόμα το θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι θα είναι πιο σόφρον και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε μία απόφαση που διαλύει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Ανδρέας Καλογερόπουλος. Είμαι απόστρατος αξιοματικός και, σαν υπτάμενος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ραφάλ της ελληνικής τηλεόρασης, τον κύριο Χατζηνικολάου, για το βήμα που μας δίνει. Το Ραφάλ, είπατε. Πολύ τράγκα ακούτε. Ναι, είμαι φανατικός. Κύριε Πρόεδρε, το 27 Μαρτίου του 2012 καταθέσατε μια υπερώτηση στη Βουλή, στον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Λουκά Παπαδήμο, για την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία μέσα στο 2012 μετέφερε διαθέσιμα κεφάλαια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πανεπιστημίων, νοσοκομείων, μετοχικών ταμείων, μεταξύ των οποίων και των όπλων δυνάμεων, εν αγνία τους και πλήττοντας ουσιαστικά την ταμιακή επάρκειά τους για την κάλυψη τακτικών δαπανών. Τα μετέφερε λοιπόν στο κοινό κεφάλαιο με βάση τον νόμο 2469 του 1997, τα οποία επένδυσε η Τράπεζα της Ελλάδος σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και τη συνέχεια τα κούρεψε. Τότε στην ερώτηση που είχατε υποβάλει στον κύριο Πρωθυπουργό, ρωτούσατε το προφανές. Γιατί θυσιάστηκαν τα ρευστά διαθέσιμα αυτών των ταμείων, αλλά και γιατί επενδύθηκαν σε μακροχρόνιους τίτλους, ενώ υπήρχε δυνατότητα να επενδυθούν σε έντοκα γραμμάτια τα οποία δεν κουρεύτηκαν, όπως δεν κουρεύτηκαν και 4 ομόλογα του ελληνικού δημοσίου σε 4 συγκεκριμένες σειρές. Στις 2 Απριλίου έρχεστε πάλι με απόφαση δική σας και καταθέτε στον Υπουργό Οικονομικών τότε. Μία αναφορά σας, τον είναι αντιπρόεδρο. Ζητήσατε λοιπόν να καταθέσει η Τράπεζα της Ελλάδος όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχει για τις πράξεις και τις συναλλαγές που έκανε και τις αγοραπολισίες από 1η Τρίτου του 2011 έως 9 Τρίτου του 2012. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση είναι απλή. Από το Μάρτιο του 2012 έχετε πάρει απάντηση σε αυτό το θέμα? Εάν έχετε πάρει απάντηση, γιατί δεν την κοινοποιείτε στον ελληνικό λαό?
Εάν δεν έχετε πάρει απάντηση, πώς επιτρέπετε να μην απαντούν στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ευχαριστώ. Οι απαντήσεις που παίρνουμε στη Βουλή δεν είναι πάντοτε διαφωτιστικές, κύριε Καλογερόπουλε. Και οφείλω αυτό να σας το πω, διότι μου δίνετε την ευκαιρία να θέσω ένα θέμα λειτουργίας ίδιας δημοκρατίας. Πέρα από το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα απαξιώνεται αυτή καθ' αυτή η διαδικασία κοινοβουλευτική, με τη διαρκή απουσία του Πρωθυπουργού, δυστυχώς όμως το χούι αυτό το έχουν πάρει και οι υπουργοί και δεν έρχονται στις ερωτήσεις που καταθέτουν βουλευτές της αντιπολίτευσης ή και της συμπολίτευσης. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι και επί της ουσίας ορισμένες φορές οι απαντήσεις είναι γενικόλογες, οι απαντήσεις είναι περιγραφικές, οι απαντήσεις δεν είναι επί της ουσίας. Και η αλήθεια είναι πως οι αποφάσεις δυστυχώς λαμβάνονται πολλές φορές σε κλειστές πόρτες και η Βουλή έρχεται απλά να επικυρώσει ήδη προηλυμένες αποφάσεις. Για όλα αυτά τα θέματα όμως, εμείς κάναμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν εξαντλήσαμε την προσπάθειά μας στις ερωτήσεις γραπτές και προφορικές. Καταθέσαμε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το πώς οδηγήθηκε η χώρα σε αυτή την οικονομική τραγωδία, ποιοι έχουν την ευθύνη για την πρόσδεση της χώρας στο μνημόνιο και στην σκληρή επιτήρηση της Τρόικας και κυρίως για το τι έγινε με το λεγόμενο PSI στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, ποιοι πήραν αυτές τις αποφάσεις, πώς τις πήραν αυτές τις αποφάσεις, αν έχουν ευθύνες πολιτικές και αν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις και ποινικών ευθυνών. Αποτέλεσμα, μετά από συζήτηση στη Βουλή, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία των τριών τότε κομμάτων απέρριψε την πρότασή μας να υπάρξει μια απλή εξεταστική επιτροπή. Όχι προανακριτική, μια απλή εξεταστική επιτροπή. Αν κερδίσετε τις εκλογές, θα επαναφέρετε την πρόταση αυτή? Αυτό είναι δέσμευση, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι από εκδικητική. Μόνο αυτή την εξεταστική ή και άλλες εξεταστικές και σε ποια θέματα? Καταρχάς, για μας είναι. Θεωρώ ότι αυτή είναι η εξεταστική των εξεταστικών, έτσι. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι ζήτημα ρευμασισμού ή εκδικητικότητας, αλλά πρέπει να βαθύνουμε σε βάθος, να διεξάγουμε την έρευνα και να βγάλουμε συμπεράσματα. Να έρθουν στο φως όλες οι πτυχές μιας κρίσης, μιας τραγωδίας που βιώνει ο ελληνικός λαός και έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας ακόμα και στο απερνοημένο διάβημα. Πέραν όμως για το πώς φτάσαμε στην οικονομία, εμείς πιστεύουμε και το έχουμε δηλώσει ότι η υπόθεση της λίστας Λαγκάρ των ληστών συνολικά έκλεισε άρον-άρον και όπως-όπως, δίχως να αποδοθούν ευθύνες. Εμείς θα την επαναφέρουμε. Και θεωρώ ότι αυτές οι υποθέσεις νομίζω ότι θα μας δώσουν τη δυνατότητα, εάν γίνουν εξεταστικές επιτροπές ουσιαστικές και όχι απλά για το Θεαθήνα, να βγάλουμε και κρίσιμα πολιτικά συμπεράσματα. Το όνομά σας και το ερώτημα. Ονομάζομαι Παντελή Τζότζος, είμαι οικογενειάρχης, έχω παιδιά, ασκώ ελεύθερο επάγγελμα το τελευταίο διάστημα. Θα γίνω λίγο δυσάρεστος, θα είμαι πολύ συντόμος και λακωνικός. Διαπιστώνω κι εγώ, όπως και οι προηγούμενοι συνομιλητές, ότι υπάρχει μία απόσταση στο πρόγραμμα του site σας από αυτό που είπατε σήμερα περί διαπραγμάτευσης της δανειακής σύμβασης και τη γενναιότητα που πρέπει να επιδείξει ο ελληνικός λαός. Αισθάνεστε συνυπεύθυνος μετά τις διπλές εκλογές του Ιανουαρίου του 2012, που δεν καθίσατε σε ένα τραπέζι μαζί με όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, άσχετα αν έχουν κάνει λάθη 30 χρόνια, να προσπαθήσετε να τους πείσετε για αυτά που λέτε τώρα σε εμάς, γιατί και εμείς αύριο μεθαύριο θα ψηφίσουμε, από αυτά θα πιστούμε, περιμένουμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Αισθάνεστε συνυπεύθυνος για αυτόν τον ένα χρόνο και κάτι μετά που έχει παρέλθει από τον Ιούνιο του 2012? Και ένα σύντομο υποερώτημα. Όταν θα επαναδιαπραγματευτούμε τη δανειακή σύμβαση, θα ζητήσουν από εμάς να τους δείξουμε κάποια πράγματα ή να τους πούμε πώς αυτή η χώρα θα τραβήξει μπροστά. Θα γίνει παραγωγική. Σωστό. Μιλάτε για μακρόπνοα σχέδια στο πρόγραμμά σας. Θέλω να μάθω ποιες είναι εκείνες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές στις οποίες το δικό σας κόμμα θα επενδύσει, θα έχει και τη στήριξη των τραπεζών, όπως λέτε,
γιατί πρέπει να πιστούν και αυτοί οι επενδυτές, άσχετα αν θα εθνικοποιηθούν κάποιες από αυτές ή μερικώς, και πόσο θα κρατήσει όλο αυτό. Πόσο μακρόπνο θα είναι αυτό το σχέδιο για να έρθει το καινούργιο παραγωγικό μοντέλο με νέα παραγωγικά πρότυπα και μοντέλα που λέτε και στο πρόγραμμά σας ότι θα μας βοηθήσουν να βγούμε από αυτή την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τζότζο, θα βοήθαγε εάν κάνατε αυτή την κριτική με συγκεκριμένα παραδείγματα. Δηλαδή να πείτε εδώ στο πρόγραμμά σας λέτε αυτά και εσύ σήμερα μας είπες άλλα. Την κάνω αυτή την παρατήρηση διότι δεν θέλω να πέφτει κάτι στο τραπέζι χωρίς να το σχολιάζω. Διότι υφιστάμεθα μια κριτική η οποία κατά την άποψή μας δεν έχει βάση. Ό,τι έχουμε πει από την Αθηναίδα του 2012, όταν συγκροτημένα παρουσιάσαμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα στον ελληνικό λαό και μετά τις εκλογές, δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο σε σχέση με τις βασικές κατευθυντήριες άξονες και λογικές τις οποίες έχουμε καταθέσει. Έχουμε εμβαθύνει όμως το πρόγραμμά μας. Το έχουμε εμβαθύνει, είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και είναι ένα θέμα στο οποίο δυστυχώς και εμείς στο παρελθόν, αλλά όλες οι πολιτικές δυνάμεις και ημών συμπεριλαμβανομένων, δεν είχαμε εμβαθύνει επαρκώς. Διότι αν αύριο το πρωί μας το διαγράψουν όλο το χρέος. Και μας πούνε ξεκινήστε από την αρχή με μια διαλυμένη παραγωγική βάση, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, πάλι στα ίδια θα καταλήξουμε. Η κρίσιμη λοιπόν συζήτηση, ο κρίσιμος διάλογος για την προοπτική της Ελλάδας, τη μεταμνημονιακή προοπτική της Ελλάδας, είναι το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και εκεί οφείλω να σας πω ότι πρέπει να επενδύσουμε με έξυπνο τρόπο στις ανταγωνιστικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι άπειρες, αλλά δεν είναι και αμελητές. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που μπορεί να αποτελέσει αυτομηχανή της ανάπτυξής της, όπως στη Λατινική Αμερική ήταν η Αργεντινή, που είχε τεράστιες εκτάσεις παραγωγικές στην αγροτική και εκτινοτροφική οικονομία. Είναι όμως μια χώρα που έχει ποιοτικά προϊόντα, που μπορεί να έχει υψηλής ποιότητας στην αγορά ποιοτικά προϊόντα. Πρέπει να στρέψουμε την παραγωγή σε ποιοτικά προϊόντα. Και πρέπει να σταματήσει αυτή η πάρα πολύ κακή συνήθεια, την οποία μας την έφερε η αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή, να αφήνουμε χέρσα την ελληνική γη και να παίρνουμε τις επιδοτήσεις. Πρέπει να ξαναγυρίσουν ο αγρότης στο χωράφι, να στηριχθεί από την ελληνική πολιτεία για να μπορέσει να παράγει ποιοτικά προϊόντα. Ένας κλάδος λοιπόν η αγροτοκτηνοτροφική οικονομία. Δεύτερος κλάδος, ο τουρισμός μας. Ο τουρισμός μας όμως πρέπει να αναπτυχθεί με έναν τρόπο που δεν θα εντοπίζεται στη μονοκαλλιέργεια των all inclusive, των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων που φέρνουν τους τουρίστες με το βραχιολάκι, οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτα στην τοπική οικονομία και είτε έρχονται στην Ελλάδα είτε πηγαίνουν στην γειτονική Τουρκία, δεν καταλαβαίνουν που ήρθανε, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην ήπια τουριστική ανάπτυξη, στον αγροτουρισμό, στον υγειονομικό τουρισμό, σε κλάδους δηλαδή που θα μπορέσουν να έχουν μια προοπτική. Τρίτο, η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα όχι μόνο διότι βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό γεωγραφικό πλάτος και μήκος και έχει πολλούς μήνες το καλοκαίρι, καλό καιρό, αλλά και γιατί έχει αέρα, ήλιο, αέρα και νερά. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε σε ανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο όφελος από αυτή την επένδυση σε ανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέταρτο, η Ελλάδα είναι μια χώρα που παραδοσιακά η ναυτιλία της παίζει καθοριστικό ρόλο. Θα πρέπει όμως η ναυτιλία να αναπτυχθεί και η χώρα να κάνει και σε διεθνές επίπεδο διακρατικές συμφωνίες για την προώθηση της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά να αφήνει και κάτι στην ελληνική οικονομία. Αυτό το φορολογούμε όλους τους Έλληνες υποχρεωτικά, αλλά τους εφοπλιστές προαιρετικά και αν το θελήσουν εθελοντικά, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί να έχουμε έναν εξαιρετικό κλάδο, τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο. Βέβαια, ο εφοπλιστής, με χρόνια, αν τον φορολογήσεις, παίρνει τη σημαία αλλού. Εντάξει. Το έχει ζήσει για παράδειγμα αυτό η Αγγλία κάποια περίοδο, όταν δοκίμασε να τους φορολογήσει και εγκατέλειψαν το Λονδίνο ψάχνοντας για
άλλες έδρες. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια, όμως εγώ πιστεύω πραγματικά ότι όταν ζητάμε από τον μέσο Έλληνα να βάλει πλάτη για να βγούμε από την κρίση, από τους ευπατρίδεις και αυτούς που στο παρελθόν έχουν συνδέσει το όνομά τους και με μεγάλες δωρεές και ευεργεσίες στην χώρα μας, θα υπάρξει, πιστεύω, λέω, θα υπάρξει ανταπόκριση και δεν θα πάρουν τη σημαία. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος, με χρόνια παράδοση. Εγώ σας έλεγα, αφήστε τη φορολόγηση, να φέρουν τα καράβια τους στα ελληνικά ναυπηγεία. Αλλά μιας και πιάσαμε τώρα τα ελληνικά ναυπηγεία, είναι μια μεγάλη πληγή, μια τεράστια πληγή. Διότι, όπως γνωρίζετε, έχω και μια ερώτηση στον Υπουργό Άμυνας την ερχόμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι η σύμβαση που υπέγραψε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παπακοσταντίνου με τον κύριο Σάφα της Άμπου Ντάμπι Μαρ μυρίζει σκάνδαλο μεγαλύτερο από την αρχική σύμβαση του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Και κρατηθείτε εδώ. Σε κάθε περίπτωση είναι αδιανόητο να έχουμε 4 ετοιμοπαράδοτα σχεδόν υποβρύχια του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, που τα έχει ανάγκη το πολεμικό ναυτικό, για να μπορεί να επιχειρούν. Να τα να είδατε επιχειρούν. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Εμείς μπήκαμε με την εφημερίδα και τα φωτογραφίσαμε. Σαπίζουν και σκουριάζουν. Πήγα, κύριε Χατζηνικολάου, πριν από 15 μέρες. Ήταν εκεί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, όπου όχι μόνο μου έδειξε τα υποβρύχια, μου εξήγησε όλους τους όρους του προγράμματος που έχουμε φτάσει ως τώρα. Είναι τραγικό να αφήνει η ελληνική πολιτεία έναν επιχειρηματία να κρατάει σε ελληνική γη ενέχειρο την περιουσία του ελληνικού λαού και την περιουσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. Και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι να είναι στον αέρα, να έχουν απολυθεί όλοι και ένας σημαντικός, νευραλγικός κλάδος για την παραγωγική ανασυγκρότηση που λέγατε, κύριε Τζότζο, που είναι ο ναυπηγοεπισκευαστικός, να μαραζώνει. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Μένει ο χρόνος, το θυμάμαι, το ερώτημά σας. Με εσάς θα ξεκινήσω. Δώστε μου το μικρόφωνο, παρακαλώ. Έχω δεκάδες ερωτήματα από τους φίλους μέσω διαδικτύου. Όπως σας είπα και πριν, μπορείτε μέσω του enikos.gr, όπου έχει ανοίξει σελίδα για τα mail σας, να μας στέλνετε με mail τα ερωτήματά σας. Μπορείτε επίσης με SMS να στέλνετε τα ερωτήματά σας. Μπορείτε και μέσω Twitter. Η διεύθυνση του λογαριασμού έχει βγει στην οθόνη αρκετές φορές. Αυτά τα ερωτήματα θα ακουστούν στη συνέχεια της εκπομπής. Σύντομη διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Από τότε που χώρεσα με την Ελένη της Ακεδίκας στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Μη σκάδρε, όλες ίδιες είναι. Από μένα. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Πανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις? Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελένητσα, πάμε. Τώρα όλοι θα βάλουν OTE Double Play και OTE TV. Απόκτησε και εσύ OTE Double Play και OTE TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco.
Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Έχει φτάσει μέχρι τα αστέρια. Πολεμάει τη μάστιγα του αιώνα. Δημιουργεί ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την οικονομία του μέλλοντος. Διαμορφώνει τις διατροφικές συνήθειες της Αμερικής. Βρίσκεται ανάμεσα στους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες του κόσμου. Υπάρχουν Έλληνες που ξεχωρίζουν. Υπάρχει και ο τόπος που υποδέχεται αυτούς και τις ιδέες τους. Ο τόπος τους. Το Έλληνες.com και η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Μια περιφέρεια, ένας πλανήτης» στις 19 Οκτωβρίου. Παρακολούθησε το ζωντανά στο Έλληνες.com και στο ενικός.gr. Την Κυριακή με τη Real News. Ζήτα, το best seller του Βασίλη Βασιλικού. Το θρυλικό μυθιστόρημα για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε το κόσμο. Μαζί, Γιάννης Πλούταρχος. Το διπλά πλατινένιο CD, η δύναμη του έρωτα. Τηλεφώνησες ποτέ, απλά με αγνόησες. Και Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Μόδα ομορφιά συνεντεύξεις. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Και τι κάνεις που σκάσε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τσέλι βιέξμορ της Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγέλη, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας.